σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό της Ζωφρίας, όπως από λίγο ξεκινάει η αναμέτρηση για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλου ανάμεσα σε Σεπολιασάρξ και Οκλαλιώμα. Από τη μία Σεπολιασάρξ, οι οποίοι μετρούν δύο ήττες μέχρι στιγμής στις δύο αγωνιστικές που έχουν αγωνιστεί στο Μπασκετάκι Καπ. Στην πρώτη αγωνιστική ήττησαν από τους Αλπινίστες με 52-50, ενώ στην δεύτερη δεν τα κατάφεραν κοντά στους Black Mamba, από τους οποίους έχασαν με 55-86. Από την άλλη πλευρά η Οκλαλιώμα, η οποία ελπίζει σε πρόκριση σήμερα, θέλει την νίκη για να συνεχίσει στην επόμενη φάση του κυπέλου, καθώς έχει μια νίκη κοντά στους Αλπινίστ με 58-35. Στην πρεμιέρα είχε ετηθεί από τους Black Mamba με 93-49. Θα έρθει το πρώτο καλάθι για τους σημερινούς φιλοξενούμενους από τον Καραγιώργη, που θα ανοίξει το σκορ. 0-2 λοιπόν. Ένα τρίποδο τώρα για τους Sharks. Δεν έρχεται η απάντηση, κρατούν ωστόσο οι γκρι. Από πιο κοντά τώρα θα σκοράρει ο Χούσος για το 2-2. Σαλάς, λίγο πιο μπροστά από το κέντρο. Εκτελέσει από την κορυφή, μπαλά στο σίδερο. Δεν προλάβε να κρατήσει την μπαλά εντός όριων ο Γκίκας. Κατοχή για τους Σεπολιασάρξ, βιάστηκε εδώ να επαναφέρει ο παίκτης των γηπεδούχων. Κατεβάζει τώρα ο Χούσος. Δύσκολες αρκετά η πάσα τον συμπαίκτη του, τον Μητρούση. Λάθος λοιπόν και από τους Σάρξ τώρα. Παραμένει στο 2-2 σε αυτές τις πρώτες στιγμές. Καραγιώργης στην επαναφορά. Μπάλα τώρα στα χέρια του Τσάλα, ο οποίος πιέζει τα σφιχτικά. Τσάλας κράτησε. Τώρα πήρε ο Καραγιώργης, έκλεψε όμως ο Χούσος και φεύγουν γρήγορα στην άλλη πλευρά οι γηπεδούχοι. Δεν βγαίνει ο ευνηδιασμός. Στο έδαφος εκεί, μάχες δυνατές. Καραγιώργης θα βγει νικητής και θα πάρει και το φάουλο από τον Σπυράκ, όποιος το παραδέχεται. Δίνει και τα χέρια οι δυο τους. Έγινε επαναφορά και πήρε ο Γκίκας. Ναι, ο Γκίκας έχει δεχτεί το φάουλ, δεν το έκανε το χατήρι μπάλα. Θα μπορούσε εδώ να πάρει το μέγιστο από την φάση, θα πάει ωστόσο στην γραμμή για δύο βολές. Πρώτη αλλαγή για τους Sharks, ο Λαμπρόπουλος θα πάρει την θέση του Μητρούση. Γκίκας χάνει την πρώτη. Έξω και η δεύτερη, επιθετικό rebound από τον Καραγιώργη και φάουλ στην εξέλιξη της φάσης από τον Λαυρόπουλο. Αντιμετωπίζουν θέματα extra rebound σε αυτές τις πρώτες στιγμές οι γηπεδούχοι. Φωνές από τον πάγκο για να διορθωθεί αυτό. Καραγιώργης τώρα έχει σειρά. Βάζει την πρώτη για το 2-3. Έχει τελείωσε τώρα και την δεύτερη, 2-4. Χούσος δίνει συνέχεια στο μάτς. Πάσα στη γωνία. Η
συγκεντρώσει, να ξεστομφώσω ξανά. Ωραία κίνηση από εκείνον. Μια τυφλή πάσα για το τρίποντο. Εύστοχο! Όλα τα λευκά η ασίστ του Χούσου. 5-4. Νέο φάουλ. Όχι, δεν έχουμε φάουλ. Από ένα φάουλ σε Γκίκα και Λαμπρόπουλο. Δεν έχουμε και αλλαγή τώρα για τους Sharks. Ο Λαμπρόπουλος θα αποσυρθεί. Στην θέση του περνάει ο Στέργιος Κορμάνος. Μαρτσόκας συντρούστηκε με τον Καραγιώργη. Θα του πάρει το φάουλ. Έχουμε και μια διακοπή τώρα στο ματς. Τώρα θα συνέχει τη δράση. Πούσο στη γωνία. Πούσος κρατάει. Θα πάει και προς τα μέσα. Ωραία θα υψώσει για να αποφύγει την άμυνα του Καλογερόπουλου. Για να γράψει το 7-4. Πολύ ωραία η κίνηση. Και η Καστέλα απαντήσει γρήγορα. Έχει γίνει χαμηλά το φάουλ. Δεν μετράει το καλάθι. Είναι το 5ο. Είναι το 5ο ομαδικό, γι' αυτό και έχουμε βολές. Ο Κίκας τώρα θα πάει στην γραμμή. Έξω η πρώτη. Και τώρα Μπαρτσόκας. Μητρούση αυτοί έξω. Όχι, με συγχωρείτε, δεν ήταν ο Μητρούση, ο Λέσκος ήταν. Λάθος πάσα εδώ. Κρατάει τελικά ο Τσάλας και φέγγει στην άλλη πλευρά. Ανάμεσα από δύο. Τελείωσε καλά τη φάση. Θετικό rebound ακόμα ένα για τους γηπεδούχους. Ο Καλογερόπουλο από κοντά δεν μπορεί να σκοράρει. Κατοχή για τους Sharks. Γρήγορος ρυθμός, υψηλή ένταση σε αυτά τα πρώτα 3,5 λεπτά. Το σκορ παραμένει στο 7-4. Μαρτσόκας. Πούσος οργανώνει, θα το πάρει τελικά από εκεί, βρίσκει σίδερο. Και έχουμε πόδι στην εξέλιξη της φάσης. Σιαμίσης εκεί κουβάλισε την μπάλα. Κατοχή παραμένει στους Οκλαγιώμα. Γκίκας. Καλογερόπουλος γυρίζει με το δεξί. Καραγιώργης ψηλά στο δεύτερο χρόνο. Θα σκοράρει για το 7-6. Ανανέωσαν ακόμη μια επίθεση. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν δεύτερη ευκαιρία και πάλι την εκμεταλλεύτηκαν. Μπαρτζόκας εδώ θα απαντήσει με ένα τρίποντο. Για το 16. Κρατάει έτσι. Ένα προβάδισμα 4 πόντων η γηπεδούχος ομάδα. Πάει με φόρα προς τα μέσα ο Καλογερόπουλος. Γκίκας προσπάθησε. Καθάρισαν τώρα το rebound οι γκρι. Το πήρε ο Χούσος το φάουλ εδώ. Από τον Σιάμιση.
Μακάρι της τώρα πέρασε το μάτς. Έχουμε συνέχεια με τον Χούσο, σταθερά σε ρόλο οργανωτή. Μαρτσοκάς. Πάσα χέρι με χέρι για τον Χούσο, κλείστηκε από δύο, πήρε το φάουλ. Έχει κάνει ο Τσάλας. Είναι το τέταρτο για τους φιλοξενούμενους, το τελευταίο που είχαν να δώσουν. Για να έχει ευρέτος στο παρκέ τώρα για τους Οκλαλιώμα. Βρήκε χώρο και ο Λέσκος. Μακαρίτης πάει προς τα μέσα, πάσα στη γωνία. Τρίποντη εκτέλεση, άστοχη, Λέσκος μαζεύει. Αλλά είδε την πάσα ο Τσάλας, έκρεσε. Γιαννάκης. Πιέζεται, γυρίζει. Και τώρα Καραγιώργης. Έχει πάρει θέση ο Γκίκας. Ωραία προσπίση, τρομερό καλάθι. Τον έχασε εκεί ο Κορμανός με αυτή την τρομερή προσπίση. Βρήκε χώρο ο Γκίκας για το 18. Τρίποδο τώρα του Λέσκου, ας το πω. Ούσος από κοντά, ο ίδιος θα μαζέψει την μπάλα. Μακαρίτη στο τρίποντο, βρήκε χώρο, αλλά στόχισε. Παραμένει το σκορ στο 18. Τσάλας. Τσάλας βλέπει τις κινήσεις. Επιλέγει τον Καραγιώργη, αυτός θα πάει με φορά προς τα μέσα. Έχει κάνει επιθετικό φαουλ. Δεν μετράει έτσι και το καλάθι που μπήκε στην συνέχεια. Μπονής και Σπυρόπουλος. Πέρασαν τώρα στο μάτς. Μπονής κατεβάζει. 4-10 πριν το τέλος του πρώτης περίοδου. Μόλις ένα καλάθι χωρίς τις δύο ομάδες. Ωραία, εδώ θα λιώσει ο Γκίκας. Πολύ καλή άμυνα. Καλάς και Καραγιώργης με τον Μακαρίτη μπροστά του. Καραγιώργης παίρνει την baseline και θα δεχτεί το foul από τον Μακαρίτη. Έχουν στην πληρωσία τα ομαδικά και από τις δύο πλευρές πλέον. Κάθε foul από εδώ και πέρα θα είναι βολές. Εκτελεί τώρα και την δεύτερη, αυτή θα τη βάλει για το 19. Μπόνις. Μπόνις θέλει να πλησιάσει στην αντίπαλη ρακέτα, θα τα καταφέρει πολύ καλά. Πρώτη πόντι στο μάτς και για τον Μπόνι. Δίκας πήρε από τον Βρετό. Γκίκας παίζει με πλάτη. Θα γυρίσει ωραία το κορμί του από τα αριστερά. Μακαρίτς είναι εκεί. Θέλει να βγάλει γρήγορα τώρα στην επίθεση την ομάδα του. Καυτή πάση η οποία πέρασε για τον Μπαρτσόκα. Ο Νης θα ξεφύγει και έφτασε προς τα μέσα και πάλι θα τελειώσει τη φάση. Και δίκαιο του στένεται σιγά σιγά. Παίρνει πάνω του προσπάθειες. Στο συν 5 πλέον είσαι Απόλλια Σάρκς. Τελευταία 3 λεπτά στην πρώτη περίοδο. Τσάλας. Γιαννάκης για 3, μέσα, 14-12. Μπόνις. Σπυρόπουλος.
κάνει τα screen στην γωνία. Μπονής με ωραία κίνηση. Πάσα του κόπηκε με ποδοσφαιρικό στη λεκή από τον Γκίκα. Κωνσταντάρας και Γιαννάκης, όχι με συγχωρείτε. Και με κονιά της πέρασαν στο μάτς τώρα για τους Οκλαγιώμα. Όπως και ο Πρίτζιος. Από την άλλη με και ένα νέο πρόσωπο, τον Καντιωτή, ο οποίος τώρα θα κλέψει. Παίρνει τα βήματα, στέκεται στον αέρα, ακολούθησε τη φάση αλλά δεν μπορούσε ο Μακαρίτης. Υπάρχει φάουλ. Το έκανε ο Κορμανός. Σε ποιον το έχει κάνει να δούμε, στον Γιαννάκη. Αυτός θα πάει τώρα στη γραμμή. Θα μπει μέσα η πρώτη. 14-13. Χαμένη δεύτερη βολή. Θα χαρίσει τελικά ο Καντιώτης. Θα μαζέψει ο Σπυρόπουλος. Πώς θα πάει και μέχρι το τέλος. 16-13. Με κονιά της. Να ακολουθεί ο Μακαρίτης. Γιαννάκης εκτός οροπίας, εκτέλεσε κατευθείαν. Μαζέψει ο Κορμάνος. Κορμανός, με συγχωρείτε, το κόμισα λάθος. Σπυρόπουλος, Μπόνης. Μένει ο Σπυρόπουλος με το δεξί. Ο Μπόνης δεν θα τελειώσει καλά τη φάση, παρόλο που βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση. Η γωνιά της ξεφεύγει ωραία. Πάει κοντά του Γιαννάκης για να πάρει χέρι με χέρι. Βρετός. Γωνιά της, πήδηξε μπροστά του ο Μακαρίτης. Γιαννάκη στη λήξη, λίγο πριν τη λήξη του χρόνου της επίθεσης. Το χάνει. Καντιώτης. Και τώρα Σπυρόπουλος, ωραία κίνηση, όχι το ίδιο καλό το τελείωμα. Και Μπόνης τώρα για τους Sharks. Πέρασε ο Καντιώτης, κράτησε το σώμα του στον αέρα. Ένα follow εκεί. Καλάθι από τον Σπυρόπουλο, 18-13. Δεύτερο συνεχόμενο δικό του καλάθι. Παραμένει στο σύν 5 γκρι. 35 δευτερόλεπτα πριν να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Δεν είναι καλό το σύνολο του Βρετού. Μπόνης πατάει γκάζι και αφήνει και την πάσα στο Μακαρίτη. Και αυτός με τη σειρά του στο Σπυρόπουλο. Πάρα πολύ ωραία εδώ εκδηλώθηκε η επίθεση. 20-13. Ένα σερί. 6-0 πλέον για τους Γηπεδούχους. Μια επίθεση 10 δευτερολέπτων τώρα για τους φιλοξενούμενους. Αντικανονικά εδώ θα κόψει τον αντίπαλό του ο Σπυρόπουλος. Και έχουμε και time out. Καντιώτης, 3-2-1, προλαβαίνει το χρονόμετρο ο Μακαρίτης και αφήνει την μπάλα εντός καλάθιου. 22-13 ξεφεύγουν στο σύν 9 πλέον οι γηπεδούχοι στο φινάλι της πρώτης περίοδου.
με ένα σέρι 8-0 στις τελευταίες στιγμές της πρώτης περίοδου. Οι Σεπόλια Σέλτς κατάφεραν να ανεβάσουν το σκορ στο 22-13 και να πάρουν μια μεγάλη απόσταση. Το σέρι συνεχίζεται. Θα το συνεχίσει ο Μπόνις, ο οποίος θα γράψει 24-13 και για πρώτη φορά ξεφεύγουν στο σύν 11 οι γηπεδούχοι, οι οποίοι έχουν πάρει ψυχολογία, έχουν να πατούν καλύτερα από τους Οκλαγιώμα, οι οποίοι έχουν να σκοράρουν από το 14-13 και την βολή του Γιαννάκη. Στο έδαφος βρέθηκε ο Τσάλας και το φάουλ από τον Καντιωτή. Και έχει την ευκαιρία τώρα ο Τσάλας να βάλει τέλος στο σερί. Δεν θα το κάνει με την πρώτη βολή. Ετοιμάζεται για την δεύτερη, θα τη βάλει αυτή. 24-14, στρογγυλά, στρογγυλά. Στις 10 τώρα η διαφορά. Μαγαρίτης, Ορμανός, βλέπει γύρω του, πολύ κακή πάσα. Δεν μπορούσε να την υποδεχθεί και ο Σπυρόπουλος. Ο Χούσος τώρα ετοιμάζεται να επιστρέψει. Πήρε την θέση του Μπονί. Με κονιά της. Πάει κοντά του Τσάλας και παίρνει. Γκικάς. Έχει πάρει θέση μπροστά από τον Κορμανό. Ωραία θα βρει τον Σιαμίση. Πάρα πολύ όμως εδώ η συνεργασία. 24-16. Καντιώτης και τώρα Σπυρόπουλος. Στην κορυφή θα περάσει από τον Μικονιά, το οποίος έχει απλώς έρθει κανονικά το χέρι του. Πανέφεραν οι γκρι. Καντιώτης φετώσεις αναλάβει να τον μαρκάρει. Πούσος. Κορμανός τράπωσε την μπάλα, δεν είχαν δει το ρολόι. Η Σάρξ σε έμεινε έτσι μπάλα στα χέρια. Πρέπει να είναι εκμεταλλευτή αυτή η επίθεσή τους. Παραμένει έτσι και το 24-16. Δίκας. Πάει και δεύτερος αντίπαλος πάνω του, γυρίζει ωραία. Μια σφαλιάρα στην μπάλα για να καταλήξει τον Μικονιάτη. Υπάρχει φάουλ. Έχει χειροκροτήματα τώρα από τον παγκοτόν Οκλαγιώμα. 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση των φιλοξενούμενων. Πάλι η μπάλα θα ακουμπήσει τον Γκίκα. Κορμανός μένει μπροστά τους και αμύσει εκεί, πήγε να κάνει κάτι εξειδικημένο. Δεν του βγήκε. Μπάλα πέρασε εκτός. Ο Λαυρόπουλος τώρα περνάει στο μάτι στην θέση του Κορμανού. Μάζεψε ο Καντιώτης. Μακαρίτης σηκώνεται για 2, 26-16. Συνέχεια με Μικονιάτη. Δίκας πήρε στην περιφέρεια, προσποιείται. Περνάει, ωραία, θα πάρει το φάουλ και τις δύο βολές. Το έχει κάνει ο Λαυρόπουλος. Να πάμε σε μια διακοπή τώρα για time out.
Κίκας θα χάσει την πρώτη βολή του. Δεν αλλάζει έτσι και το 26-16. Δέχτηκε από τον ψηλό τον Κλαγιώμα, νέα ευκαιρία όμως και ο Καραγιώργης δέχτηκε σε θέση βολής. Όχι, δεν έκανε ο Κίκας από τη γραμμή, θα το κάνει ο Καραγιώργης από κοντά για το 26-18. Λαυρόπουλος με φόρα προς τα μέσα, στέκεται στον αέρα, δεν τελειώνει καλά τη φάση, επιμένει ο ίδιος και θα το βάλει τελικά. 28-18. Νικονιάτης. Ενώ μπαίνουμε στα 7 λεπτά πριν τη λήξη του χρόνου. Γιώργης έχει κάνει βήματα. Κίνησε το σταθερό. Αλλά λοιπόν για τους Σεβόλια Σάρκς. Πέρασε ο Σπυρόπουλος. Άσε τον Λαμπρόπουλο. Πάσα έξω. Πούσε στη γωνία, έχει πατήσει γραμμή. Γιώργης. Γκίκας έχει βγει και πάλι στην περιφέρεια. Για μίση είναι κοντά του, ο Καντιώτης θα αναλάβει να το μαρκάρει. Τάπα εκεί στα ίσα πάνω στον Καραγιώργη, ο οποίος θέλει να πάει για δύο τώρα. Μαζεύει ο Μικονιάτης. Θα το πάρει τώρα το τρίποδο τελικά ο Καραγιώργης, δεν θα σκοράρει. Ήρθεσε για τον Μακαρίτη ο Χούτσος, αυτός γυρίζει πρόσωπο στο καλάθι, αστοχή. Κατοχή για τους Οκλαγιώμα. Καραγιώργης. Σάλλας θέλει να μειώσει. Θα κάνει έρμπολ όμως. Μπαλά καταλήγει κατευθείαν έκτος αγωνιστικού χώρου. Αριστοτέλης Κορμανός και Μητρούση τώρα παίρνουν στο μάτσι για τους Σεβόλια Σάρκς. Τα δύο της αφήνει στον Λαμπρόπουλο. Λαμπρόπουλος θα παίξει και με το σώμα του, χρησιμοποιεί τη δυναμή του, νικάει τον Κίκα για το 30-18. Λαμπρόπουλος ο οποίος έχει πάρει αυτοπεποίθηση. Παίρνει πάνω του προσπάθειες, το συν 12 πλέον. Έχουν βρεθεί σε πολλιά Σάρκς. Πολύ καλή άμυνα εδώ από τον Χούσο, που σμένει σαν βλέλα και πάνω στον Τσάλα. Θα περάσει όμως το Τσάλα, αλλάζει χέρι στον αέρα. Καραγιώργης, στα 5-4 και έχουμε καλάθι. 30-20. Πάλι διαφορά στρογγυλά στις 10. Καντιώτης. Χούσος. Πάσα στα αριστερά, Κορμανός θα επιχείρησε ένα τρίποντο. Δεν θα μπορέσει να ανοίξει λογαριασμό τώρα. Καραγιώργη για σπίτια αρκετά μέτρα. Θα κοπεί με φόλο από τον Κορμανό, ο οποίος αμέσως το παραδέχεται. Θα προχωρήσουν στις αλλαγές και οι δύο ομάδες. Για να έχεις και Καλογερόπουλος, από ό,τι βλέπω θα επιστρέψουν για το Σοκλαλιώμα. Ενώ από την άλλη έχουμε και πάλι τον Μπαρτσόκα στο παρκέ. Πήρε τη θέση του Καμπιώτη. Αντίθετα το σκηνή ο Τσάλλας. Προς τα μέσα ο Σιαμίσης και πάλι θα αγγίξει την μπάλα, θα το βάλει το καλάθι με δεύτερη προσπάθεια. 30-22. Χούσος. Κορμανός. Πάσαρε σε αντίπαλο, εκεί ήταν μόνο ο Τσάλλας. Σιαμίσης πάει με φόρα, με τα αριστερό λέει, αυτό τελειώσει η φάση. Δεύτερο συνεχόμενο δικό του καλάθι, 30-24, η διαφορά πέφτει στους 6.
Μητρούσας. Μητρούση δεν θα διστάσει να εκτελέσει. Δεν θα δικαιωθεί για την επιλογή του και τώρα Καραγιώργης. Να δούμε αν θα μπορέσουν να πλησιάσουν κι άλλοι φιλοξενούμενοι. Εξαιρετική η πάσα θα την κάνει αυτή στο Καλογερόπουλος. 30-26. Ένα δικό του σερί τώρα φτιάχνουν οι Οκλαλιώμα. Το 30-18, το 30-26. Έχουν βρεθεί πλέον οι φιλοξενούμενοι. Πούσος ζητάει κοντά του τον Λαμπρόπουλο. Παραμένει όμως μπροστά του ο Τσάλας, ο οποίος τον κλείνει καλά. Λίγο πιο μπροστά από το κέντρο θα εκτελέσει ο Πούσος, δεν δικαιώθηκε στο χάνημα. Αλλά έτσι αν εκμεταλλευτεί αυτή η επίθεση των Σάρξ. Πολύ καλή άμυνα εδώ από τους Οκλαλιώμα. Μπόνις εδώ μεταξύ επέστρεψε για τους Σάρξ. Ενώ από την άλλη επιστρέφει ο Βρετός. Κάτι λιγότερο από 3,5 λεπτά ακόμα για να πάμε στο ημίχρονο. Όλο και πλησιάζουν οι Οκλαλιώμα. Βρετός, Καραγιώργης. Μπαρτσόκας έχει μείνει μπροστά του. Εκεί τα βάζει με όλους ο Καραγιώργης και θα βγει νικητής. 30-28 πλέον. Μόλις ένα δίποντο χωρίζει τώρα τις δύο ομάδες. Επιστρέφουν οι φιλοξενούμενοι. Πιέζεται στη γωνία, παίρνει το φάουλ τελικά. Είναι το δεύτερο για τους φιλοξενούμενους. Μητρούση αλλάζει κατεύθυνση. Πονής και τώρα Φουσός. Φορμανός θα επιχειρήσει ακόμα ένα σούτ από μακριά, αυτή τη φορά θα δικαιωθεί. 33-28 δίνει τη λύση μετά από ώρα στην ομάδα του. Κίνησε πολλέ από τους 30 πόντους. Τσαλάς και ο Βρετός. Είδε την κίνηση του Καραγιώργη. Κλεισμένος αυτός από Γκριφανέλες. Γιαννάκης, να δούμε αν θα απαντήσει. Δεν θα το κάνει. Νέα ευκαιρία με 14 δευτερόλεπτα στη διάθεση της τώρα ο Κλαλιώμα. Καραγιώργης γυρίζει, κλείνει και δεύτερος πάνω του, του γραπώνει την μπάλα μέσα από τα χέρια. Ο Μητρούση, έχουμε τζάμπολ. Το βελάκι δείχνει. Να δούμε για ποιον είναι η κατοχή. Για τους Οκλαλιώμα. Οι οποίοι έχουν 4 δευτερόλεπτα μόλις στο ρολόι για να εκδηλώσουν την επίθεσή τους. Ο Λέσκος τώρα παίρνει την θέση του Χούσου. Κάνει την μπάλα, εκτελεί αμέσως ο Καλογερόπουλος. Θα χάσουν τελικά την κατοχή οι φιλοξενούμενοι. Μαρτσόκας, Μητρούση. Έκλεψε ο Βρετός. Και τώρα Τσαλάς. Έχει επιστρέψει ο Μπόνης. Τον περιόρισε εκεί, τον δυσκόλησε στην εκτέλεση. Και έχουμε μια παρατήρηση για φλόπιν στον Τσάλα. Δίκας επιστρέφει για τους Οκλαλιώμα. Καραγιώδης αγαπή στον πάγκο, 1.49 στο ρολόι. Για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Μπόνης. Κυροπερμανός. Μητρούση έχει και χώρο και χρόνο για να σημαδέψει σωστά, δεν θα το κάνει όμως. Και τώρα Γκίκας. Τσάλας. Θα πάρει το τρίποντο πίσω από το σκριν, δεν είναι καθόλου καλό όμως το σουτ. Νικονιάτης από τη μία και Σπυρόπουλος από την άλλη τώρα παίρνουν στο μάτς. Λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο λεπτό για την δεύτερη περίοδο πάντα. Ματσόκας. Πάσα έξω ο Κορμανός. Και πάλι θα εκτελέσει
36-28. Δεύτερο δικό του τρίποντο. Διαφορά στους 8 πλέον, 48 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε της δεύτερης περίοδου. Η γωνιά της Κίκας βγήκε ωραία και έκλεψε ο Λέσκος. Τον καταδιώκει ο Κίκας, θα του πάρει την μπάλα από τα χέρια. Θα βρει και συμπαίκτη. Η γωνιά της. Πέρασε ο Καλογερόπουλος, άφησε την μπάλα στο καλάθι. 36-30. Έχουν φάουλ να δώσουν τώρα οι φιλοξενούμενοι. Μόλις δύο ομαδικά έχουν κάνει, ο Βρετός θα χρησιμοποιήσει ακόμα ένα. Τρίτο ομαδικό τώρα για τους Οκλαγιώμα. Έχουμε και μια διακόπη τώρα. Καθώς κάτι λέει με την γραμματεία ο ρέφερι. Το Κασά πάει για να επαναφέρει από την πλαγιά γραμμή. Ρωμανός πήρε χέρι με χέρι ο Μπόνης. Βλέπει το ρολόι. Κρατάει ο Μπόνης στα 4. Νομίζω αυτός θα πάρει την εκτέλεση. Όχι, ο Μπαρτζόκας τελικά. Αυτός θα είναι ο εκτελεστής. Βρίσκει σίδερο. 2 δευτερόλεπτα, 1. Βλέπει θα περάσει την παλιά τους από το κέντρο. Δεν θα πετύχει κάτι στην άλλη λοιπόν. Και στην δεύτερη περίοδο, 36-30 το σκορ. Έπεσαν και πάλι δύο πεντάδες στο παρκέ για να ξεκινήσει και η τρίτη περίοδος εδώ στην Ζωφριά. 36-30 τώρα το σκορ. Σταθερά μπροστά είσαι πολύ ασάρξη, όπου βρέθηκαν να προηγούνται και με διψήφιες διαφορές νωρίτερα, ωστόσο κατάφερε να μειώσουν κάπως την απόσταση ο Κλαγιώμα, ωστόσο παραμένουν σε ρόλο κυνήγου. Με αναμέτρηση θα κάνει βήματα εδώ ο Σπυρακός. Συνέχεια με Καραγιώργη. Καλογερόπουλος. Και πάλι Καραγιώργης. Γκίκας έχει βάλει στην πλάτη τον Λέσκο, είδε το κόψιμο του Γιαμίση. Πήρε το φαουλ εκείνος και πάει τώρα στην γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Έξω η δεύτερη. Ήρθε όμως εκεί το εξαιρετικό rebound και το καλάθι από τον Καραγιώργη. Τρεις πόντοι σε μία φάση από δύο διαφορετικούς παίκτες. 36-33. Στο τρίποντο πλέον η διαφορά. Μπαρτζόκας, τον έκλεισε καλά ο Γκίκας και τώρα ο Μητρούση. Λέσκος είδε τις επιλογές του. Μπαλέφτα στον Φούσο. Έχει 5 δευτερόλεπτα αυτός. Θα γίνει το φάουλ από τον Σιαμίση. Να από εμένα 3 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η επίθεση. Λαβρόπουλος επέστρεψε και πάλι. Συνέχεια με Φούσο. Μπαρτζόκας προσποιείται, παίζει και πάλι με τον Φούσο. 5 δεύτερα, 4, σηκώνεται για 2. Δεν μένει το καλάθι. Καθαρίζει τη φάση ο Γκίκας, πηδάνε δύο μπροστά του και τώρα Τσάλλας. Τσάλλας συνεχίζει μόνος του, σηκώνεται, δεν είναι καλό το τελείωμα. Λαβρόπουλος γραπώνει την μπάλα για αυτόν τον Μπαρτζόκα. Γιώργης έχει μείνει μπροστά του, θα πάρει και πάλι ο Μπαρτζόκας για να εκτελέσει από εκείνο το σημείο. Θα κάνει το καλάθι και καθαρίζει την φάση ο Καλογερόπουλος. 36-33 το σκορ.
μια ευκαιρία για τους οκλαλιόμαστε να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο τους Σαπολιασάρξη και να ισοφαρίσουν. Τώρα αυτό θα επιχείρησε να κάνει ο Καραγιώργης, δεν τα καταφέρνει. Ματσόκας από τα δεξιά, τον σταμάτησε την πάσα ο Καραγιώργης και έτσι παραμένει η μπαλά στα χέρια των Γκρι. Ζήτησε ο Λαμπρόπουλος, πήρε απλουσάτη κανονικά το αριστερό του χέρι, γκρέμισε στο παρκέ τον Καλογερόπουλο. Θετικό φαουλ έτσι. Ακόμη επίθεση των Σαπολιασάρξη, η οποία θα περάσει χωρίς κάποιο καλάθι. Ο Κωνσταντάρας τώρα θα περάσει το μαθιό του Σοκλαλιώμα. Από την άλλη έχουμε Σπυρόπουλο και Μπόνι στην πεντάδα των Σαπολιασάρξη. Γκίκας παίζει με τον Λέσκο. Γκίκας ψάχνει επιλογή για πάσα, την βρήκε στον Κωνσταντάρα. Αδύναμο το σούτ εκείνου. Δεν έφτασε ούτε καν Στεφάνη μπάλα. Δεν αλλάζει έτσι το 36-33. Μπόνις σταμάτησε την τρίπλα, βρήκε τον Μπαρτσόκα. Κουσός άφησε στο πλάι, Μπόνις έκλεισαν αμέσως εκεί ο Κλαλιώμα. Να ανενόχλει το τρίποδο του Λέσκου, δεν θα καταλήξει τον στόχο και θα περάσει και εκτός η μπαλά. Τρία λεπτά έχουμε διανύσει στην τρίτη περίοδο, ακόμα οι Σαπολιασάρξη δεν έχουν καταφέρει να σκοράρουν. 36-30 τελείωσε η δεύτερη περίοδος, 36-33 δείχνει τώρα φωτεινός πινακάς. Έκλεψαν ωστόσο οι Σάρξ και φεύγουν στον ευνηδιασμό με τον Λέσκο να τελειώνει τη φάση με το δεξί χέρι. 38-33. Μίσης. Και πάλι έκλεψαν οι Γκρι. Σπυρόπουλος ηρέμη την κατάσταση ο Χούσος. Ωραία η πάσα του Μπόνι, τρυπάει την αντίπαλη άμυνα. 40-33. Διακοπή τώρα για time out των φιλοξενούμενων. Συνέχεια στην δράση μετά το time out των φιλοξενούμενων. Η Δανάκης εδώ θα απεδρευτεί στην τρίπλα, θα το φύγει πάλι από τα χέρια. Έτσι επιστρέφουν γρήγορα γρήγορα σε θέση επίθεσης οι Γκρι. Χούσος. Μπονής. Αυτός τον Παρτσόκα, εκτέλεσε για τρεις εκείνος, δεν ήταν άσχημο το σουτ. Αλλά δεν πήκε κιόλας. Λίγο η μπάλα, παραμένει μπροστά το Λέσκος. Γκίκας πάει στο ανάποδο, λέει άπη για βοήθεια και ο Μπόνις. Έχει γίνει φάουλο από τον Μπόνι τελικά. Ο Μικονιάτης θα πάρει την θέση του Σιαμίση. Ενώ και ο Καδιώτης ετοιμάζεται να περάσει το μάτς. Να δούμε ποιος θα βγει. Ο Χούσος. Έξω πρώτη βολή. Χάνει και την δεύτερη ο Γκίκας. Και για να μαζεύσει το rebound ο Σπυρόπουλος. Σπυρόπουλος συνεχίζει. Λέσκος αφήνει στον Μπόνι. Καδιώτης ψάχνει επιλογές. Κρατάει με τον Καλογερόπουλο να είναι μπροστά του. Δεν είναι καλό το τελείωμα της φάσης.
Δίκας τώρα θέλει να τρέξει. Ωραίο στυλ, πάρα πολύ ωραίο καλάθι. Θα πάει σε αυτό το post to post. Επομένως 40-35. Μπόλις. Από τα δεξιά κοντά στον Μικονιάτη. Έχουμε επιθετικό φάουλ, άπλωσε τον αγώνα του, όπως λέει συγκεκριμένα ο ρεφερί. Σταυροκοπιέται εκεί ο Μπόνης. Καραγιώργης τώρα παίρνει την θέση του Καλογερόπουλου. Από την άλλη έχουμε τον Κορμανό και πάλι τον Στέργιο Κορμανό στο μάτς. Καραγιώργης. Έχει μείνει πάνω του ο Σπυρόπουλος. Θα του κάνει τελικά το φάουλ. Πίεσε λίγο πιο πολύ από όσο θα έπρεπε. Και φτάνουν και τα 5 ομαδικά πλέον οι γηπεδούχοι. Λίγο χατήρι μπάλα στην πρώτη προσπάθεια ο Καραγιώργης. Του Καραγιώργη βασικά. Έξω και η δεύτερη. Γενικά δεν τα πάει καλά από την γραμμή της φιλανθρωπίας σήμερα η Οκλαλιώμα. Έχουν σπαταλήσει αρκετές ευκαιρίες. Μπαρτσόκας το επιχειρεί από την γωνία. Και ζητάει να ξεσηκωθούν κιόλας οι συμπαίκτες του, 43-35. Δίκας. Μαρκάρει ο Κορμανός. Δίκας συνεχίζει. Έκλεισε και δεύτερος αντίπαλος πάνω του. Κωνσταντάρας έτσι έμεινε ο μαρκάριστος. Ποντό το σούτ του Γιαννάκης, θα μαζεύσει το μακρινό επιθετικό rebound. Θα πάει στην εκτέλεση, δύσκολο καλάθι για το 43-37. Είχαμε Κορμανό, αφήνει στον Μπόνι. Μπόνις διώχνει από κοντά τον Κορμανό. Σπυρόπουλος, δεν σημαδεύει σωστά. Μεκονιάτς αφήνει στον Καραγιώργη. Αυτός θα τελειώσει τη φάση για επιτυχία. 43-39. Τέσσερις πλησιάζουν πλέον η Οκλαλιώμα, 3:50 πριν να αφήσουμε πίσω μας και την τρίτη περίοδο. Καντιώτης, Μπαρτσόκας, δεν μπορεί να πλησιάσει. Δίκας θα το παίξει καλή άμυνα και θα κλέψουν τελικά οι φιλοξενούμενοι. Και βρήκε για την πάσα για τον Γιαννάκη, έχει επιλογή για πάσα εκείνος, προτιμά να τελειώσει μόνος του τη φάση. Ψάχνει βοήθεια, τον βρήκε στον Μικονιάτη. 8 δευτερόλεπτα τώρα, πέρασε ο Μικονιάτης, δεν θα μπει πάλι στο καλάθι. Και έχουμε φάουλ στην συνέχεια πάνω στον Σπυρόπουλο που τον Καραγιώργη. Μόλις το δεύτερο ομαδικό για τους Οκλαλιώμα, οι οποίοι θα προχωρήσουν και σε αλλαγές. Σιαμίσης και Βρετός πέρασαν τώρα στο παρκένο. Από την άλλη έχουμε τον Μακαρίτη να επιστρέφει για τους Επόλια Σάρξ. Μπόνις. Κορμανός πίνει στον Μακαρίτη. Βρήκε την πάσα και πάλι για τον Κορμανό. Γυρίζει αυτό στα δύο, έχει ξοδέψει πάρα πολλά δευτερόλεπτα. Χάτς μείνει έτσι πάλι στα χέρια. Κορμανός εκεί πάλι δεν βρει βοήθεια, πάλι δεν βρει και ίσως λίγο χώρο για να σουτάρει ο ίδιος. Δεν τα κατάφερε όμως. Και έτσι πέρασαν εκμεταλλευτεί η επίθεση, time out τώρα. Λίγο πριν μπούμε στα τελευταία 3 λεπτά της τρίτης περίοδου. Στο συν 4 πλέον η Σεπόλια Σάρξ, στο μείον 4 η Οκλαλιώμα. Είναι επίσης τώρα οι φιλοξενούμενοι με τον Βρετό. Καραγιώργης μπροστά από 2. Μουσπάτσε και ο Μακαρίτης, δεν κράτησε την μπάλα εντός οριών. Και έτσι και πάλι για το Οκλαλιώμα, 6 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Βρετός
Ασίστον Γιαννάκη, 5.44. Καραγιώρης γυρίζει και εκτελεί αμέσως. Δεν βάζει πολύ δύναμη. Θα εισαρθεί στο Στεφάνι μπάλα. Και τώρα Καβιώτης για τους Γκρι. Μακαρίτης πάει στον Ασμέναν. Θα χάσει, κρατάει στην συνέχεια και βρίσκει τον Μπόνι. Μπόνις γυρίζει, πάσα πίσω από την πλάτη, κόπη κι όμως, από τη άμεση. Γιαννάκης. Το κέντρο κλαλιό μας η αμύσης πάει σε μια γρήγορη επίθεση. Μπάλα παραμένει στα χέρια του, θα την χάσει όμως και πάλι. Την ευκαιρία του για καλάθι. Μαρτζόκας αφήνει στον Μακαρίτη, αυτό στον Καντιώτη. Πάω τώρα από τον Σιαμίση. Είναι το τρίτο για τους Οκλαγιώμα. Κίκας επέστρεψε. Καντιώτης Μπαρτζόκας. Ζητάει ο Μακαρίτης και παίρνει στη γωνία. Σηκώνεται. Νέο σφύριγμα, νέο φάουλ, αυτή τη φορά για βολές. Στη γραμμή θα πάει ο Μακαρίτης. Ενώ επέστρεψε ο Τσάλας για λογαριασμό των φιλοξενουμένων. Δεν θα ευστοχεί στην πρώτη προσπάθεια. Για τους 44-39. Τσάλας. Κίκας προσποιείται. Τώρα θα σηκωθεί για τρεις. Δεν θα το βάλει. Μόλις μαζεύει. Και ο ίδιος επιλέγει να πέρα στο κέντρο. Μπαρτζόκας. Μπόνις και πάλι με τον Κίκα πάνω του. Μπόνις κρατάει 8 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση. Μπαρτζόκας, Μακαρίτη ζήτησε. Μπαρτζόκας θα του δώσει τώρα. Τελειώνει όμως ο χρόνος, γυρίζει όπως όπως θα στοχίσει. Δεν τελειώνει ο χρόνος επίθεσης. Αριστοτέλης Κορμανός. Θα πάρει την θέση του Καντιώτη. Και συνέχεια τώρα με Τσάλα. Τελευταίο λεπτό στην τρίτη περίοδο. Νικονιάτης. Βρήκε την μπάλα μόνο ο Κορμανός. Και να στην πέταξε εκτός. Και αφήνει με 12 δευτερόλεπτα τώρα τους Οκλαγιώμα. Τσάλας θα πάρει το τρίποντο. Δεν το βάζει και ο Κορμανός είναι εκεί για να μαζέψει το rebound. Μπόνις. Πες δυναμικά πάνω το Μικονιάτης και ο Τσάλας. Ζητάει κάποια βοήθεια και από τον Μακαρίτη, τα λένε με δυο τους. Baseline τώρα ο Κορμανός, για να επαναφέρει ο Στέργιος Κορμανός. Αριστοτέλης, άφησε στον Μακαρίτη. 7 δεύτερα, έμεινε με τον Καραγιώργη, πάσα στην αδύνατη πλευρά. Μπαρτζόκας για 3, στο σίδερο μπάλα. Μια επίθεση τώρα 22 δευτερολέπτων για τους Οκλαγιώμα. Τσάλας δεν έχει τρίπλα. Πυρογίκα έκοψε κιόλας, επέλεξε τον Καραγιώργη, ο ενόχλητος εκείνος θα εκτελέσει. Μάζεψε ο Μπόνις, 5 δεύτερα στο ρολόι. Πέταξε όμως γρήγορα την μπάλα ο Μπόνις και αφήνει και 3 δευτερόλεπτα για τους Οκλαγιώμα. Μια επίθεση από το πουθενά τώρα για τους φιλοξενούμενους.
Να δούμε αν θα προλάβουν να κάνουν κάτι. Πυροτσάλας στο 1 δευτερόλεπτο, θα πετάξει από το κέντρο, μόνο ταπλό. Είναι λοιπόν και στην τρίτη περίοδο με το σκορ στο 44-39. Ξεκίνησε και η τέταρτη περίοδος. 44-39 το σκορ, μόλις 5 πόντους χωρίζουν τις δύο ομάδες τώρα. Με τους Απόλλια Σάρκς να κρατούν σταθερά το προβάδισμα στα δικά τους χέρια. Καραγιώργης προσπάθησε εκεί με δύο παίκτες κολλημένους πάνω του. Συνέχεια μπάλα κατέληξε εκτός από τα χέρια του Γκίκα. Και τώρα η κατοχή είναι για τους γκρι. Μπόνης. Μακαρίτης άφησε στον Σπυρόπουλο. Μπάλα με κάποιο τρόπο κατέληξε στον Λαυρόπουλο. Ξέφυγε από δύο αυτός, αλλά το χασε. Κάνει την ισορροπία του εκεί ο Τσάλας. Άφησε εκτός. Και πάλι στην επίθεση σε Βόλια Σάρξ. Σπυρόπουλος. Τα 5 δευτερόλεπτα θα χάσει τελικά. Τσάλας. Έχει πατήσει την τελική γραμμή. Λάθος λοιπόν από τους Οκλαγιώμα για τον Τσάλας συγκεκριμένα. Και συνέχεια τώρα με Σπυρόπουλο. Πάσα έξω, Μπόνης. Πέρασε από τον Μικονιάτη. Μπάλα βρήκε στο σώμα του παίχτων Σάρκς. Αυτός ακούμπησε ο τελευταίος. Θα λέει και με τον ρέφερι. Και έχουμε αλλαγές και για τις δύο ομάδες τώρα. Ο Φούσος πέρασε το μάτς από τη μία. Από την άλλη δεν προλάβα να δω ποιος μπήκε στο παρκέ. Λίκας. Γύρισε, έπεσε άτσαλα πάνω του ο Λαυρόπουλος. Δύο διαμαρτύρεται κιόλας. Και θα πέρασε εκτός με το πέμπτο δικό του φάουλ. Θα σπαταλήσει ακόμη μια βολή. Με ένα λεπτό 44-39. Μακαρίτης. Μυρομητρούση. Καραγιώργης βγήκε έξυπνα. Κράτησαν ωστόσο οι Σάρκς, ο Χούσος πέρασε, άφησε και την πάσα στον Σπυρόπουλο, θα κυλήσει μπάλα ο Στεφάνη, καταλήγει εκτός τελικά και παραμένει το 44-40. Καραγιώργης έπαιρε κάποιο γρήγορο σουτ, είναι στον Γκίκα. Κανωμένη επίθεση έτσι για τους Οκλαγιώμα. Εκτελεί αυτός από την κορυφή, τον βάζει 44-43. Και έχουμε και πάλι μάτς. Πλησιάζουν στο πόντο οι Οκλαγιώμα και το παιχνίδι ξαναγίνεται ντέρμπι. Μακαρίτης. Είπαμε σήμερα οι φιλοξενούμενοι ψάχνουν την νίκη, η οποία θα τους δώσει το εστίριο για την επόμενη φάση του κυπέλου. Μακαρίτης ζητάει έξω, ο Μητρούση θέλει να απαντήσει, δεν θα το κάνει. Follow εκεί, άστοχο όμως από το Σπυρόπουλο. Σταματάει το χρόνο με φάουλ και τη φόρα του αντιπάλου του με φάουλ ο Μητρούση. Καλογερόπουλος θα πάρει την θέση του Βρετού. Ενώ από την άλλη θα πει ο Κατιώτης στο μάτς.
Πόσο είναι? Θα βγει ο Μακαρίτης. Με κονιά της επανέφερε. Πήρε και πάλι. Ξανάγκικας. Να δούμε αν θα μπορέσει να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του. Μένει στον αέρα, γραπώνει την μπάλα ξανά. Πάει εκεί κόντρα σε όλους. Θα πάρει το φάουλ. Και θα πάει στην γραμμή. Πάμε τώρα στη διακοπή για time out. Δεν μπορεί να ισοπαρίσει με την πρώτη προσπάθεια. Έχει ακόμη μια ευκαιρία από το ίδιο σημείο για να το κάνει. Δεν θα το κάνει όμως ούτε με την δεύτερη βολή. Και υπάρχει φάουλ. Από ποιον έχει γίνει, περιμένει να δούμε πλέον. Μπαλά. Είναι για τους Sharks, το έχει κάνει το 9. Ο Καλογερόπουλος του κάνει το φάουλ. Είναι και το πρώτο για τους φιλοξενούμενους. Πρωτοματικό. Μητρούση. Καζιώτης του δώσε και πάλι από την κορυφή. Αυτός θα εκτελέσει. Δεν είναι καλό το σούτου. Το Καραγιώτης τώρα αφήνει στον Μικονιάτη. Πάσα έξω. Γκίκας. Γκίκας με πλάτη στο καλάθι, 9 δευτερόλεπτα. Καλογερόπουλος υψώνει, ούτε τώρα θα μπορέσουν να περάσουν μπροστά οι Οκλαγιώμα. Παραμένει το 44-43, Κούσος τρέχει. Τελειώνει μόνος του τη φάση, καλάθι και φάουλ. 46-43. Και έχει και την ευκαιρία τώρα να δώσει ένα μαξιλαράκι. Τεσσάρων πόντων τώρα στην ομάδα του. Δεν θα το κάνει, αυτό έχει συμπληρωματική βολή. Σωστό! Και έχει γίνει αμέσως το φάουλο τον Καλογερόπουλο. Τρίτο ομαδικό έτσι και για τους Οκλαγιώμα. Βρετός και Μπαρτζόκας παίρνουν στο μάτς. Φορά θα πάει ο Κορμανός. Μπαρτζόκας. Κούσος από αρκετά μακριά και πάλι δίνει τη λύση. 49-43. Ο Κούσος μιλάει την κατάλληλη στιγμή. Με ένα δίποντο, με ένα τρίποντο τώρα. Και βάζει την ομάδα του στο σύν 6. Τσάλας. Κάνει επιθετικό φάουλ. Και πάμε σε time out. Λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για το τέλος. Στο 49-43 βρισκόμαστε. Καντιώτης. Έρχεται στον αέρα. Ακολούθησε τη φάση εκεί και σκόραρε στον στην εξέλιξη της φάσης ο Σπυρόπουλος, αν προλάβα να δω καλά. 51-43. Καλά, στα χάσει. Στην άλλη πλευρά ο Σπυρόπουλος. Τον ακολούθησε ο Καλογερόπουλος. Τον δυσκόλεψε και στην εκτέλεση. Καμίσης. Πάει μόνος του μέχρι το τέλος. Καλάθι και φάουλ. 51-45.
στο τρίποντο εδώ. Κουσκιαμίση. Τώρα θα πάρει την μπάλα στα χέρια του. Εστοχή και στη βολή, 51-46. Μαντσόκας. Ζήτησε και πήρε ο Χούσος. Έπαιξε τώρα με τον Παρτσόκα ξανά 7 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. Βρέθηκε στο παρκέ αλλά βρήκε την πάσα ο Παρτσόκας. Τρίποδο του Χούσου. Μπαίνει και βγαίνει μπάλα. Άτυξε εδώ πέρα στο Σάρξ. Γιώργης. Θα πάει σε μια ατομική προσπάθεια. Τι έβαλε. 51-48. Καδιώτης. Φεύγει πάρα τα χέρια, μάζεψε ο Καλογερόπουλος και δέχτηκε το φάουλ. Είναι το πέμπτο αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι το πέμπτο. Και έτσι έχουμε βολές για τον Καλογερόπουλο. Στη γράμμη τώρα. Ο ψηλός. Έξω η πρώτη βολή. Έξω και η δεύτερη. Μάχες εκεί για το rebound. Θα το πάρει ο Καραγιώργης. Ανάποδο lay-up. Δύσκολη προσπάθεια. Να δούμε για ποιον είναι η μπάλα τελικά. Για τους Οκλαγιώμα και έχουμε και τεχνική ποινή. Αν προλάβα να δω καλά. Γιώργης. Ακόμη αχαμένη βολή. Μία από τις πολλές για τους Οκλαγιώμα. Κάτι λένε τώρα οι δύο διαιτητές. Επιστρέψει στο μάτσο ο Μπόνις. Μακάρι έτσι θα πέρασει εκτός. Γίγας. Βρέθηκε στο παρκέ, δύο παίχτες πάνω του. Βρίσκει την πάσα όμως. Ο Καλογερόπουλος έχει κάνει βήματα. Δεν μετράει έτσι ό,τι έγινε στην εξέλιξη της φάσης. Και τώρα επιστρέφει και πάλι ο Μακαρίτης. Θα αντικαταστήσει τον Κορμανό. Καδιώτης. Μαρσόκας. Με πόδι. Πάνε στον τώρα οι Sharks. Έχει κάνει βήματα εδώ ο Μπόνις.
Έχει απλώς αντικανονικά το χέρι, το έχει αγκαλιάσει τον Μακαρίτη εκεί. Ο Σιαμίσης έχουμε θετικό φάουλ. Κατοχή. Έτσι και πάλι για τους Sharks. Ο σκόρ υπερχινδύδος ο 51-48, κάτι λιγότερο από 4 λεπτά ακόμα για το τέλος. Πούσος. Μακαρίτης δίνει και πάλι στον Πούσο. Ανεβάζει ταχύτητα, βρίσκει την πάσα έξω. Καντιώτης στα 7. Μπαρτζόκας θα πάρει την έξτρα πάσα, εκτελεί, δεν θα κάνει το χατήρι μπάλα. Και συνέχεια έχουμε το φάουλ από τον Μακαρίτη. Το έκανε πάνω στον Τσάλα. Τον Οκλαγιώμα. Οι βολές θα εκτελεστεί με το time out. Βάζει την βολή. Ο Τσαλάς έχει δοθεί αντιαθλητικό φάουλ. 51-49. Χαμένη η δεύτερη. Διαφορά στο δίποντο πλέον. Η κατευθύνη είναι και πάλι για τους Οκλαγιώμα. Τρία και 34 στο ρολόι. Θα επαναφέρει ο Καλογερόπουλος. Γιώργης, πάσα έξω, Καλογερόπουλος, παίρνει τα βήματα, πάει κοντά, μάζεψε ο Πόνης. Μπαρτζόκας, θα τελειώσει τη φάση. Έχει γίνει φαουλ από τον παίχτη τον Οκλαγιώμα. Ο Γιάννακης, το έχει κάνει. Λέει ο Μικονιάτης. Μπαρτζόκας βάζει την πρώτη. Ετοιμάζει τώρα για την δεύτερη. Και αυτή 53-49 και πίεση τώρα ψηλά από τους γηπεδούχους. Έκλεψε ο Μπαρτζόκας. Θα πάρει και το τρίποντο. Δεν θα το βάλει όμως. Το ήθελε, ζήτησε και συγγνώμη από τους συμπαίκτες του. Καραγιώργης πάει με φόρα. Ο ίδιος θα μαζέψει αλλά βρισκόταν εκτός. Ρεμία, φωνάζει ο κόουτς των Τσεπόλια Σάρκς. Και χρειάζεται βιασύνη τώρα. Μια παραφορά ο Κούσος. Και βάζει τώρα για τους γηπεδούχους. Πήρε το σκρίν από τον Καντιώτη. Πάσα στη γωνία και βρίσκεται ο Μπονής. Επέλεξε την πάσα, την κατάλαβε ο Γιαννάκης. Το παρενέβη έγκαιρα. Κίκας. Πάσα τελικά πέρασε για τον Καραγιώργη. Έχασε την ισορροπία του εκείνος, βρήκε την πάσα. 5 δευτερόλεπτα απομένουν ακόμα. Θα γίνει τελικά το φάουλ. Τον Πούσο. Όλοι τους ωραία.
Οι οποίοι είναι κολλημένοι εδώ και ώρα στους 49 πόντους. Έξω και η δεύτερη τσάλας όμως θα πάρει. Θα πάει κοντά, δεν μπορεί να πετύχει κάτι ούτε τώρα. Μακαρίτης, Μπονής και Μπαρτζόκας. Χούσος. Ερεμεί το παιχνίδι. Κρατάει και στον Καντιώτη. Ο Μακαρίτης στα 5. Μπαρτζόκας εκτελεί. 55-49. Στο συν 6 πλέον. Η Γεπεδούχη 1-49 στο ρολόι. Τα ημόρτια του Σοκραλιώμα. Από μπροστά θα ξεκινήσει την επίθεσή τους οι φιλοξενούμενοι. 55-49 τώρα το σκορ. Καραγιώργης δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Βόνης. Πέσει πάνω του ο Τσάλας. Θα του κάνει το φάουλ. Έστωχο στην πρώτη. 56-49. Ετοιμάζει τώρα για την δεύτερη, την οποία θα εκτελέσει επίσης εύστοχα. 57-49. Καραγιώργης παίζει με μια μακρινή πάσα για τον Γκίκα. Γκίκα πάει μπροστά μέσα. Ούτε τώρα θα μπορέσουν να βρουν την λύση στην επίθεσή τους η Οκλαλιώμα. Και η κλεψίδρα σιγά σιγά αδειάζει. Φούσος. Πυροκαντιώτης, κούδωσε ξανά. Καντιώτης, αυτή στην γωνία, Μπόνης. Ανενόχλητος, εκτελεί και νομίζω πως από εδώ βάζει ένα τέλος. 60-49 πλέον. Μπόνης πυροβολή και σκοτώνει τις όποιες ελπίδες στον Οκλαλιώμα. 55 λεπτά ακόμα για το φινάλε. Μικονιάτς βρήκε ορθά ανοιχτό διάδρομο, τον εκμεταλλεύτηκε. 60-51. Πιέζει ψηλά τώρα οι φιλοξενούμενοι. Κουσός και Μακαρίτης. Δεν θα βιαστεί, δεν χρειάζεται κιόλας. 39 δευτερόλεπτα στο ρολόι, οδεύουμε προς το φινάλε. Μπόνης. Ο Χούσες τώρα θα εκτελέσει για αυτός από μακριά. Ψηλότερα ο Καντιώτης ανανεώνει. Ξοδεύει κι άλλα δευτερόλεπτα. Μπόνης. Πάει μπροστά μέσα. Πάσα στο πλάι Μπαρτζόκας. Όχι. Καραγιώργη στα 10. Ο Κονιάτης αυτός θα εκτελέσει. Το βάζει. 60-54. Μακαρίτη στα 3. Θα πάρει το φάουλ από τον Γκίκα. Από τον Μακαρίτη. Μέσα η δεύτερη, 61-54. Γιαννάκη στα 2 δευτερόλεπτα θα πετάξει την παλάπισο από το κέντρο. Φινάλε λοιπόν στην αναμέτρηση, νίκη για τους Πολιασάρους, οι οποίοι θα επικρατήσουν 61-54 επί τον Οκλαλιώμα. Thank you.